Έχει και κάποια βίντεο η Αναστασία που αποδεικνύουν κάποια πράγματα, που δείχνουν κάποια πράγματα. Έλα, Αναστασία μου, καλημέρα. Καταφέραμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε κάποια βίντεο από την νησίδα απέναντι. Μας χωρίζουν περίπου 30 με 40 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ακόμη τα προσωπικά αντικείμενα της ομάδας των μεταναστών. Αυτά που είδαμε και που βρήκαμε είναι πως είχαν μαζί τους και κάποιες βάρκες, είχαν και ρουχισμό, είχαν και κάποια τρόφιμα. Οι ίδιοι πάντως μας καλούσαν σε βοήθεια και μας έκαναν νοήματα ότι δεν έχουν τροφή, δεν έχουν νερό. Ωστόσο, τους είχαν εξασφαλίσει, φαντάζομαι, από την απέναντι πλευρά και την τροφή τους. Είχαν και πολλούς φορτιστές κινητών. Έτσι, λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και να μιλούν με κάποιους ανθρώπους, να ανεβάζουν και στο διαδίκτυο, οπότε είδαμε κάποια βίντεο από την παραμονή τους εκεί στην νησίδα. Προφανώς αυτό δείχνει μία οργάνωση, και μία δυνατότητα προφανώς. Τους είχαν οργανώσει. Ακριβώς. Είδαμε και κάποια σχοινιά, ήταν από την απέναντι πλευρά του ποταμού, ήταν κομμένα τα σχοινιά, ενδεχομένως είχαν πιάσει αυτά τα σχοινιά και είχαν περάσει. Ωστόσο, είπαμε ότι για να φτάσουμε μέχρι εδώ, μέχρι και την άκρη της νησίδας, κοντά στην Κήτη Επιλληνικού Εδάφους, χρειάστηκε να τους μεταφέρουν με κάποιο μέσο, με κάποιο όχημα. Ο πρόεδρος μας λέει ότι εδώ στα Μαράσια είναι συχνό φαινόμενο να εγκαταλείπονται ομάδες μεταναστών με τη βοήθεια της τουρκικής στρατοχωροφυλακής εδώ στην νησίδα, να τους βλέπετε, να τους συναντάτε καθημερινά. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Εσύ. Χρόνια πολλά, κύριε Δήμαρχε. Ευτυχώς, χρόνια πολλά. Είχαμε αίσιο τέλος για τους 91 μετανάστες. Μπράβο στους ανθρώπους εδώ πέρα με τη βάρκα, γιατί ήταν πολύ ορμητικό το νερό σε αυτό το σημείο. Τους μεταφέρανε σιγά-σιγά, τους δώσανε με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δώσανε όλες τις βοήθειες που χρειαζόντουσαν και τους μεταφέρανε με το λεωφορείο. Σε τι κατάσταση ήταν οι άνθρωποι γενικά? Η κατάσταση που ήταν, πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλά. Μόνο μία κυρία λιποθύμησε καθώς τη φέρανε εδώ πέρα μπροστά μας, γιατί ήταν 2-3 μέρες αφυδατωμένη από ό,τι καταλάβαμε. Ήταν συχνό φαινόμενο αυτό να λιποθυμάνε. Και με τις ανάλογες βοήθειες που τις δώσανε εδώ πέρα στον Ερυθρό Σταυρό, συνήλθε και μεταφέρθηκε εκεί που πρέπει να πάνε. Τώρα τους περνάνε απέναντι οι Τούρκοι. Το νερό είναι. Δηλαδή, τι ύψος έχει τώρα? Το νερό κολυμπώντας, με τα πόδια δεν περνάς. Κολυμπώντας δεν μπορούν να περάσουν, γιατί είναι αρκετά ορμητικό. Ναι. Σίγουρα με βάρκες είναι μεγάλη απόσταση και ειδικά τα μικρά παιδάκια και τα βρέφη δεν μπορούν με τίποτα να περάσουν. Πάντως, με αγκαλιά με τη μητέρα, με τον πατέρα τους. Η νησίδα είναι ελληνική. Η νησίδα, σίγουρα ναι. Μεταφέρθηκαν με βάρκες. Όλη ολόκληρη. Η νησίδα είναι ελληνική, ρωτάει ο κύριος Σπίρτζης. Ο κύριος Σπίρτζης ρωτάει, έχει υπαινιγμό το ερώτημα. Ρωτάει ο κύριος Σπίρτζης αν η νησίδα είναι ελληνική. Η νησίδα συνέχεια μεταβάλλεται η προέλευσή της. Είναι καρτογραφημένη από το 1926, να προσθέσω εγώ, και είναι τουρκική επικράτεια, στην τουρκική επικράτεια. Ωστόσο, επειδή μεταβάλλεται, όπως είπε ο πρόεδρος, πλέον ένα κομμάτι της έχει ένα κομμάτι, είναι ελληνικό πλέον. Τώρα, γιατί συνέχεια με την Κήτη ποταμού, είτε αυξάνεται η ροή, μεταφέρει χώματα, μεταφέρει ξύλα και αλλάζουν συνέχεια. Μάλιστα. Πάντως υπάρχει αυτό που λέτε ότι αφυδατωμένη λιποθύμησε και με τα τρόφιμα υπάρχει μια αντιστοιχία λίγο, νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ξέρω εγώ. Ξέρετε κάτι, αυτοί πάντα μαζί τους μεταφέρουν πολλές κονσέρβες, πολλά φαγητά και πολλά νερά. Μπορεί να ήταν και θέατρο αυτό που μας έκανε η κυρία, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω την υγεία. Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, γιατί κακουχία είναι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ωραία. Αναστασία μου, ευχαριστούμε πολύ. Να σας το πω όμως κάτι, αυτό που παρατήρησα είναι ότι εργαλειοποιούν πάρα πολύ τα παιδιά. Με το που καταλαβαίνανε ότι. Βάζανε τα παιδιά μπροστά. Βάζανε τα παιδιά μπροστά, τα σηκώνανε στις αγκαλιές τους και τα είχαν σαν ένα αντικείμενο. Χωρίς να καταλαβαίνουμε εμείς ότι πραγματικά έχουν ανάγκη. Νομίζαμε ότι μας κοροϊδεύανε με τόσο εμφανισιακό θέατρο που μας κάνανε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αναστασία για το αποκλειστικό ρεπορτάζ και πάλι.